Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας. Θα χρειαστούν διαφορετικές μεταρρυθμίσεις. Είναι τα δημοσιονομικά μέτρα μέρος αυτών των μεταρρυθμίσεων και αν ναι, πότε προβλέπετε να εφαρμόζονται σε βάθος τριετίας, όσο θα διαρκεί δηλαδή για το Ταμείο Ανάκαμψης? Εντάξτε, μη συγχαίουμε δημοσιονομικά μέτρα με μεταρρυθμίσεις. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εμείς έχουμε ένα δημοσιονομικό σχέδιο σε βάθος τριετίας. Έχω την ευκαιρία να μιλήσω πιο αναλυτικά γι' αυτό και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για το πώς αναδιαρθρώνουμε τις πρωτοβουλίες μας στο δημοσιονομικό σκέλος. Θέλω να τονίσω όμως ότι δημοσιονομικά ήδη η χώρα έχει πάρει πάρα πολλά μέτρα. Τα έχει πάρει δανειζόμενη, όπως και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες και από τις αγορές, έτσι ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε σε πρώτη φάση αυτούς που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Πρωτίστως τους εργαζόμενους, αυτούς οι οποίοι κινδυνεύουν ενδεχομένως από το φάσμα της ανεργίας, την πραγματική οικονομία και τη ρεστότητα των επιχειρήσεων. Άρα αυτά τα βραχυπρόθεσμα μέτρα τα οποία έχουμε πάρει, κάποια από τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη, όπως το πρόγραμμα SURE, το οποίο έρχεται και στηρίζει σχήματα τα οποία έχουν να κάνουν με στήριξη του κόσμου της εργασίας, είναι προγράμματα τα οποία ήδη υλοποιούνται. Εδώ όμως μιλάμε για ένα σχέδιο μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, το οποίο θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται ουσιαστικά από τις αρχές του 2021. Όπως σας είπα, έχουμε 3 χρόνια για να γίνουν οι κατανομές των πόρων και 6 χρόνια για να γίνουν οι εκταμιεύσεις. Είναι ένα σχέδιο πολύ πιο μέσο μακροπρόθεσμο.